οδηγίες επιβίωσης σε ένα σκληρό κυριακάτικο τηλεοπτικό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε στον αέρα Κωστή Ραπτόπουλο. Έλα στον αέρα είσαι Ραπτόπουλε. Φίλε, δεν υπάρχει εδώ. Παοξία έχω να κάνω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάναμε μία πλάκα. Κανένας δεν πίεσε τον Ραπτόπουλο επειδή κράζει τους επωνύμους της showbiz. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μπλέξει, όπως λέει ο ίδιος, με παοξίδες χαμηλού IQ. Λοιπόν, Κωστή, τι συνέβη, πες μας. Το να μείνεις από βενζίνη στον δρόμο στην Εγνατία εδώ είναι φυσιολογικό. Ναι. Όταν οδηγάει ο Τζόρνταν και δεν έχει υπολογίσει τα χιλιόμετρα. Mm. Το ότι είναι παοξής χαμηλού IQ, πού φαίνεται. Ότι φταίνε τα βενζινάδια που ήταν κλειστά, λέει. Τρία βενζινάδια τα κλειστά. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Έχω μείνει στην Εγνατία εδώ. Έχω πάει κοζάνι στο Λιμαίδα με αυτό το ταγάρι, να πούμε. Έχω πάει Εγνατία. Κάναμε αυτό το show, το μαζέψαμε χρήματα για το αμάξι του Τζόρνταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, φανταστική. Ο κόσμος πολύ καλός μας ψάχνει. Και στο γυρισμό, ρε φίλε, μείναμε από βενζίνη. Γιατί μείναμε, ρε Τζόρνταν, από βενζίνη? Γιατί τα τρία βενζινάδια κλειστά. Καλά, λέω, δεν ήξερες ότι θα μείνουμε από βενζίνη? Και φωνάξε με τη σήμανση, να πούμε. Ήρθα από τη Βέρεια, έβαλε κάτι κόνους εδώ για να μας ξαναπατήσουν, γιατί είναι σκοτεινά εδώ, να μας κάνουν κομμάτια. Το στείλαμε τον άνθρωπο στο κλειδί Μαθίας να μας φέρει βενζίνη και να πάρει το ταγάρι να βάλει βενζίνη για να φύγει. Μιλάμε τώρα, πού να πάρει πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Ωραία περιπέτεια. Road movie για Ραπ και Τζόρνταν.